από τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται αποφασισμένο να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο Καλλικράτησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων προχώρησε στην πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων και επαφών τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους γονείς για τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι πιθανές συγχωνεύσεις των σχολείων. Μιλώντας στην TRT, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Τρικάλων, κ. Πύλιος Τσιγάρας, έκανε λόγο για απαράδεκτη μεταρρύθμιση που θα φέρει σε ακόμα δυσχερέστερη θέση τα παιδιά της Υπαίθρου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα σημαίνει ότι πολλά παιδιά της Υπαίθρου θα εγκαταλείψουν δυστυχώς το σχολείο και θα καταδικαστούν να παραμείνουν για μια ζωή αγρότες ή βοσκοί όπως οι γονείς τους, και ότι τα παιδιά των πόλεων θα σουριαστούν ανά 30 ή και παραπάνω σε σχολεία και σε αίθουσες θερατουργήματα. Σαν ΕΛΜΕ Τρικάλων, είμαστε κάθετα αντίθετοι, όπως και η ΟΛΜΕ και όλη η εκπαιδευτική της Ελλάδος, σε μια τέτοια διαδικασία, και καλούμε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και το σύνολο της κοινωνίας μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση να αντισταθούμε με κάθε τρόπο σε αυτή την προοπτική.